Κύριον, ως της θυμιάζει όσο ευλογών είδωλων. Και αυτοί, ναι, αυτοί έκλεξαν τα σωδούς αυτών και η ψυχή αυτών ειδύναται εις τα αυδελίγματα αυτών. Κι εγώ λοιπόν θέλω εκλέξει τα εις αυτούς ολέθρια και θέλω φέρει επ' αυτούς όσα φοβούνται. Διότι κάλουν και δούσε απεκρίνετο, ελάλουν και δεν οίκουον, αλλά έπρατον το κακόν ενώπιόν μου και έκλεγον το μη αρεστόν εις εμέ. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου εσείς οι τρέμοντες των λόγων αυτού. Οι αδελφοί σας ήτινες σας μισούσι και σας αποβάλουσιν, ένεκεν το ονόματός μου είπαν, ας δοξαστεί ο Κύριος, πλην αυτός θέλει φανεί εις χαράν σας. Εκείνοι δε θέλουσι κατεσχυνθεί. Φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνής εκ του ναού. Φωνή του Κυρίου ως της κάμει ανταπόδοσιν εις τους εχθρούς αυτού. Πριν κυλοπονήσει εγέννησε. Πριν έλθωσιν η πόνη αυτή ελευθερώθηκε γέννησεν αρσενικών. Τι σήκουσε τι ούτων πράγμα, τι είδε τι αυτά, ήθελε γεννήσει η γη εν μία ημέρα, ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό. Αλλά η Σιών, άμα κυλοπώνησεν, εγέννησε τα τέκνα αυτή. Εγώ φέρον εις την γέναν, δεν ήθελον κάμει να γεννήσει, λέγει Κύριος. Εγώ κάμνω να γεννώσιν, ήθελον κλείσει τη μήτρα, λέγει ο Θεός σου. Εφράνθητε κατά της Ιερουσαλήμ και αγάλαστε με ταυτής πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Χαρείτε χαράν με ταυτής πάντες οι πενθούντες δι' αυτήν. Διαναθυλάσετε και να χορταστείτε από τον μαστόν των παρηγοριών αυτής. Διαναεκθυλάσετε και να εντρυφήσετε εις την αυθονία της δόξης αυτής. Διότι ούτω λέγει Κύριος, ιδού εις αυτήν θέλω στρέψει την ειρήνη ενός ποταμών και την δόξα των εθνών ως χήμαρων πλημμυρούντα. Τότε θέλετε θυλάσει, θέλετε βασταχτεί επί των πλευρών και κολακευθεί εκ των γονάτων αυτής. Ως πεδίον το οποίον παρηγορεί μήτυρ αυτού, ούτω εγώ θέλω σας παρηγορήσει και θέλετε παρηγορηθεί εν τη Ιερουσαλήμ. Και θέλετε ειδή και η καρδία σας θέλει εφρανθεί και τα οστά σας θέλουν συνανθίσει ως χόρτος. Και η χείρ του Κυρίου θέλει γνωριστεί προς τους δούλους αυτού, η δε οργή προς τους εχθρούς αυτού. Διότι ιδού ο Κύριος θέλει ελθεί εν πυρή, και η άμαξε αυτού θέλου συνείστε ως ανεμοστρόβιλος δια να αποδώσει την οργή αυτού με ορμήν και την επιτίμηση αυτού με φλόγα σπυρός. Διότι εν πυρή Κυρίου και εν τη μαχαίρα αυτού θέλει κριθεί πάσα σάρξ, υπεφωνευμένη του Κυρίου θέλου συνείστε πολύ. Οι αγιαζόμενοι και οι καθαριζόμενοι εν της κήπης, ο εις κατόπιν του άλλου αναμφαδών τρώγοντες χείριον κρέας και τα βδελίγματα και των ποταμών και των ποντικών, ούτι θέλουσιν καταναλωθεί μου, λέγει Κύριος. Διότι εγώ εξεύρω τα έργα αυτών και τους διαλογισμούς αυτών και έρχομαι δια να συνάξω πάντα τα έθνη και τας γλώσσας και θέλουν συνελθεί και ειδή τη δόξα μου και θέλω στήσει σημείων μεταξύ αυτών και τους εσωσμένους εξ αυτών θέλω εξαποστείλει στα έθνη εις Ταρσής, Φουλ, Λούδ ή την Εσύρου συν τόξον εις Τιβάλ και Ιαβάν εις τας Νήσους, τας Μακράν ή την Εσ δεν ήκουσαν τη φήμη μου ουδέ είδον τη δόξα μου και θέλω συκράκ κηρύξει την δόξα μου μεταξύ των εθνών. Και θέλουν συμφέρει πάντα στους αδελφούς σας εκ πάντων των εθνών προσφοράν εις τον Κύριον επί ύπων και επί αμαξών και επί φορείων και επί μειώνων και επί των ταχυδρόμων ζώων προς το Άγιον μου όρος στην Ιερουσαλήμ, λέγει Κύριος. Καθώς τα τέκνα του Ισραήλ φέρουσιν την εξαλφή των προσφοράν εν καθαρό αγκείο προς τον οίκον του Κυρίου και προσάτη θέλω λάβει εξ αυτών ιερείς και λεβίτας, λέγει Κύριος, διότι ως νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία εγώ θέλω κάμει, θέλουσι διαμένει ενώπιον μου, λέγει Κύριος, ούτω θέλει διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας. Από της νέας σελήνης έως άλλης και από Σαββάτου έως άλλου, θέλει έρχεστε πάσα σάρξ, δια να προσκυνεί ενώπιον μου, λέγει Κύριος. Αμήν. Εις τον Κύριο ανήκει να εφορά επί πάντα στους ιούς των ανθρώπων, είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Και ο Θεός ιδιαιτέρως και καταρχάς στρέφει το βλέμμα Του στο λαό Του, στο δικό Του το λαό τότε, αλλά και στο δικό Του το λαό πάντοτε και σήμερα.
Και στρέφει και βλέπει και παρακολουθεί και βλέπει τον λαό του να αγωνίζεται, να προσπαθεί, να κοπιάζει, να οικοδομήσει οίκον εις Κύριον των Θεών του, τόπον επισκέψεως του Θεού. Και θα έλεγε κανείς ότι ο Θεός θα ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος βλέποντας το λαό να αγωνίζεται, να εργάζεται για την οικοδομή και την αύξηση του ναού του Θεού. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται καταρχάς, αλλά καλό είναι αντί να βλέπουμε όπως βλέπουν οι άνθρωποι, αντί να βλέπουμε με τα μάτια τα ανθρώπινα, σήμερα με τη χάρη του Χριστού να δούμε όπως βλέπει ο Θεός μέσα από το δικό του λόγο. Ο Θεός λοιπόν απευθύνει λόγο προς όλους λέγοντας, ούτω λέγει Κύριος, ο ουρανός είναι ο θρόνος μου, αυτός είναι ο Θεός που λατρεύεται, ο ουρανός είναι ο θρόνος μου, αλλά και η γη υποπόδιο των ποδών. Δοξάζομαι στον ουρανό έχοντας απόλυτη και πλήρη εξουσία, αλλά θα δοξαστώ και επί της γης που είναι το υποπόδιο των ποδών μου. Εκείνο όμως που έχει σημασία για το Θεό δεν είναι ποιος εργάζεται και κοπιάζει για την οικοδομή του ναού του Θεού και της παρουσίας του Θεού, αλλά εκείνο που έχει σημασία και θέλει ο Θεός να στρέψει την προσοχή μας σήμερα είναι σε ποιον τελικά από όλους αυτούς μέσα στο λαό μου που κοπιάζουν θα επιβλέψω εγώ ο Θεός. Σε ποιον θα επιβλέψω με ευμένεια εγώ που κατοικώ εν ουρανής και θρόνος μου είναι ο ουρανός και υποπόδιο των ποδών μου είναι η γη. Και την απάντηση δεν θα τη δώσουμε εμείς, γιατί εμείς θα μπορούσαμε να πούμε πολλά σύμφωνα με τις απόψεις μας, τη γνώμη μας, τη θεωρία μας, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να μας πει ο Θεός. Στον ταπεινό θα επιβλέψει ο Θεός, στο συντετριμένο και ιδιαίτερα σε αυτόν που τρέμει στο λόγο του. Όχι που φοβάται το Θεό, βεβαίως φοβάται το Θεό, αλλά λίγο ακόμη περισσότερο έχει πλησιάσει το Θεό μέσα από το λόγο του που είναι η μόνη οδός, η αγαθή οδός. Τρέμει στο λόγο του. Τρέμει στο λόγο του με τη λογική να μην ξεφύγει. Να μην παραβλέψει ένα γιώτα ή μία κεραία. Τρέμει στο λόγο του γιατί γνωρίζει ότι ο Θεός είναι πιστός στο λόγο του, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Εάν κάτι ο Θεός του ουρανού και της γης συστήνει αιώνια, είναι ο λόγος ο Άγιος για τον οποίο λέει όλα θα παρέλθουν. Μόνο ο λόγος του Θεού θα μένει στον αιώνα. Και ευαρεστείται ιδιαίτερα, επιβλέπει με ιδιαίτερη εύνοια ο Θεός, βεβαίως στον ταπεινό το πνεύμα, βεβαίως στον έχοντα συντετριμένη καρδιά, αλλά με ιδιαίτερη φροντίδα στρέφει το βλέμμα του σε αυτόν, σε αυτούς που έχουν φόβο και τρόμο για το λόγο του τον Άγιο. Γι' αυτό και προς αυτούς στρέφει τώρα, ιδιαιτέρως προς αυτούς στρέφει τώρα την προσοχή του αλλά και το λόγο του. Δεν λογαριάζει, θα τολμούσα να πω, με τα βεβαιότητος τους ανθρώπους που εκπληρούν τις θρησκευτικές τους ή εκκλησιαστικές τους υποχρεώσεις, μπορεί να τους βλέπει δε και ως εντελώς ανόμους. Αυτούς δηλαδή που θυσιάζουν και σφάζουν βόδι να τους βλέπει σαν φωνιάδες. Αυτούς που θυσιάζουν αρνίων σαν να θυσιάζουν σκύλο. Και όμως εργάζονται, οικοδομούν και θυσιάζουν και προσφέρουν και κοπιάζουν και προσεύχονται. Αλλά δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Θεός να έχουμε όλοι μας. Ταπεινό πνεύμα, συντετριμένη καρδιά, ιδιαιτέρως δε για να απολαμβάνουμε εξ ολοκλήρου, καθ' ολοκληρίαν, την εύνοια του Θεού, φόβο και τρόμο στον Άγιο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό απευθυνόμενος προς αυτούς λέει, ελάτε τώρα να μ' ακούσετε εσείς που τρέμετε το Λόγο μου. Είναι σοβαρό ερώτημα, εάν
είμαστε, εάν είσαι, αν είμαι ένας από αυτούς. Είναι σοβαρότατο αίτημα. Κύριε, κάνε την καρδιά μου κατά την καρδία σου, εις το να πράττω πάντα τα θελήματά σου. Κάνε με να είμαι τρέμον, όχι σε ανθρώπους, σε καταστάσεις, σε συνθήκες, αλλά στο Λόγο, στον Άγιο. Να μην ταράζεται η καρδιά μου, να μην φοβάται από αυτά που ακούν οι άνθρωποι, που λένε οι άνθρωποι και ακούω, από αυτά που γίνονται, από αυτά που βλέπω, αλλά να τρέμω στο γεγραμμένο Λόγο σου, που είναι θεόπνευστος, αψευδής, αλλά ταυτόχρονα είναι και η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας. Έλθετε λοιπόν και ακούσατε, σύσοι τρέμονται στο Λόγο του Θεού. Το ότι τρέμετε στο Λόγο του Θεού, θα υπάρξουν συνέπειες στη ζωή σας. Επειδή δεν είστε εκ του κόσμου τούτου, ο κόσμος θα σας μισεί. Αλλά και οι αδελφοί σας, βλέποντας την οτροπία αυτή του να τρέμω στο Λόγο του Θεού και να μένω αμετακίνητος, με αυστηρότητα προς τον εαυτό μου, όχι προς τους άλλους, στο να υπακούω και να στέκομαι ακριβώς σύμφωνα με το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, να διερευνώ και να εξετάζω με τα πάσης προσοχής το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, ώστε τα όρια μου και η ζωή μου να μην είναι στα άκρα, αλλά στο κέντρο της υπακοής του Λόγου του Θεού. Τότε θα υπάρχει κι άλλη συνέχεια. Οι αδελφοί σας, κάποιοι, θα σας μισούνε, θα σας αποβάλουνε και θα σας ονειδίζουνε. Έχει κόστος το να είσαι χριστιανός, έχει κόστος το να βγεις από τον κόσμο και ο Κύριος να σε προσθέσει στην Εκκλησία Του, έχει κόστος να εργάζεσαι για τον Κύριο, αλλά έχει πολύ πιο επώδυνο κόστος να τρέμεις στο Λόγο του Θεού, όχι με γλώσσα και με λόγια, αλλά με έργο και με αλήθεια. Έχει κόστος. Πολλοί θα ξεσηκωθούνε, θα σε αποκαλέσουνε, θα νομίσουνε, και ειλικρινώς πιθανόν, ότι είσαι υπερήφανος, ότι είσαι φανατικός, ότι είσαι δογματικός, ότι είσαι νομικός. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, τι λένε οι άνθρωποι για τη ζωή μας, είναι τι λέει ο Θεός. Αυτό ας μας ενδιαφέρει. Ό,τι όμως και να λένε, όσο και να σας ονειδίζουνε, εκείνο το οποίο τελικά θα συμβεί είναι αυτοί να κατεσχυνθούν και αυτοί που, σε αυτούς που τρέμουν το Λόγο του Θεού, να κάνει επίσκεψη ο Κύριος των δυνάμεων με ιδιαίτερο τρόπο. Πριν κυλοπονήσει, εγέννησε. Πριν έρθει ο πόνος στη γυναίκα, εγέννησε. Ελευθερώθηκε πριν έρθουν οι πόνοι και εγέννησε και αρσενικό. Για την Παλαιά Διαθήκη είναι μεγάλη ευλογία, αλλά και για τη σημερινή εποχή ξέρουμε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να γεννήσει μια γυναίκα, όπως λένε οι άνθρωποι, με ένα πόνο. Και πόσο ευλογία είναι να γεννήσει χωρίς πόνο. Και αν το καταλάβουμε αυτό, εξηγεί. Ποιος άκουσε τέτοιο πράγμα, ποιος είδε τέτοια? Είναι δυνατόν η γη να γεννήσει τα γεννήματα αυτή σε μια μέρα? Σήμερα να σπέρνεις και αύριο να θερίζεις? Γίνεται αυτό? Είναι δυνατόν έθνος να γεννηθεί μέσα σε μια στιγμή? Γίνεται αυτό? Και η απάντηση είναι ποτέ.
Είναι αφύσικο για τους ανθρώπους, είναι υπερθαύμαστο για τους πιστούς. Ναι, είναι δυνατόν. Η Σιών, το όρος το Άγιο, το οποίο κατοικείται από ανθρώπους που τρέμουν στο Λόγο του Θεού, που είναι όρος γιατί πλησιάζει προς το Θεό. Μόνο η Σιών, το όρος του Θεού το Άγιο, μόλις κυλοπώνησε και πριν από αυτό εγέννησε τέκνα, τα τέκνα αυτής. Εξέφνης εν μια στιγμή. Και ο Θεός εξηγεί. Για αυτούς που δεν μπορούν να καταλάβουν και ίσως και δεν μπορούν να πιστέψουν. Ότι εγώ που φέρνω εις γένα δεν θα μπορούσα να κάνω να γεννήσει σε μια στιγμή η γη τα γεννήματα αυτής και έθνος να γεννηθεί σε μια στιγμή. Εγώ που φέρνω σε γένα, εγώ που τα έχω όλα ετοιμάσει, εγώ που κάμνω να γεννώσει, θα κλείσω τη μήτρα της Σιών, της εκλεκτής μου. Γι' αυτό και η ωραία προτροπή. Εφράνθητε, αγάλεστε, αλλά μετά τη Σιών. Εφράνθητε, αγάλεστε, αλλά μετά τη Σιών. Δεν υπάρχει χαρά έξω από το όρος το Άγιο, αδερφοί. Δεν υπάρχει εφροσύνη. Δεν υπάρχει ειρήνη. Δεν υπάρχει ευλογία. Όχι στην εκκλησία και στην κάθε εκκλησία, στο όρος Σιών, στο Άγιον όρος του Θεού, στην κορυφή, στη Σιών την οποία ο Κύριος εξέλεξε και ο Κύριος οικοδόμησε και ο Κύριος ευλογεί. Και αυτό είναι επιλογή προσωπική του κάθε ανθρώπου. Πού, αδερφέ, θέλεις να κατοικείς, πού θέλεις να θέσεις τον οίκον σου, πού θέλεις να ζεις και πού θέλεις να λατρεύεις το Θεό. Εξήκοντα είναι οι βασίλισσες, ογδοήκονται οι παλακές, αναρρύθμιτοι είναι άνηδες, μία είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου, και σε αυτήν κατοικούν μόνο οι τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Δεν ισχυριζόμαστε μη γέννητο ότι είμαστε εμείς, ούτε ισχυριζόμαστε ότι είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής, ούτε ισχυριζόμαστε ότι είναι οποιοδήποτε συνάθρηση ανθρώπινη, αλλά ισχυριζόμαστε ότι είναι η Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία την οποία ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου εν μια στιγμή θα δημιουργήσει, θα γεννήσει, θα πολλαπλασιάσει, θα αυξήσει και μακάρι να είμαστε κι εμείς μέσα. Μακάρι, ήθε. Θα είμαστε, αν αποφασίσουμε μέσα στην καρδιά μας, να είμαστε εξ αυτών που τρέμουν το Λόγο του Θεού. Που τρέμουν στο Λόγο του Θεού. Εξ αυτών που ο Λόγος του Θεού μέσα τους αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα και ιεραρχία στις σκέψεις τους. Όχι ο λόγος ο ανθρώπινος, ούτε η γνώμη η ανθρώπινη, ούτε οι διδασκαλίες οι ανθρώπινες. Μόνο ο γεγραμμένος λόγος του Θεού. Ο λόγος τον οποίο ο ίδιος ο Θεός έγραψε. Και αυτός ο λόγος να είναι όχι μόνο ο δρόμος μας,
αλλά αυτός ο λόγος να αποτελεί τη ζωή μας. Απόλυτα προσιλωμένη και προσκεκολλημένη, με αγάπη, με ζήλο, με ταπείνωση, με θαυμασμό, με δοξολογία, απόλυτα προσκεκολλημένη στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Τότε χαρά, ευλογία και προσκοληθείτε για να θυλάσετε, όπως το μωρό από τον μαστόν των παρηγοριών αυτής. Να ποιος μόνο μπορεί να σε παρηγορήσει. Να ποιος μόνο μπορεί να παρηγορηθεί. Αυτός που θυλάζει το λογικό άδολο γάλα που είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά εκτισιών της πόλης της Νέας Ιερουσαλήμ, της πόλης των εορτών ημών. Δια να εκθυλάσετε, να απογαλακτιστείτε και να εντρυφήσετε στην αφωτονία της δόξας αυτής. Παρηγοριά με το θυλασμό, δόξα και αφθονία με τον εκθυλασμό. Μία ζωή, αδερφοί αγαπητοί, που δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους ανθρώπους. Μια ζωή ιδιαίτερη μέσα στην απόλυτη παρουσία του Θεού. Αλλά η Σιόν είναι μια αόριστη περιγραφή που ο Θεός θέλει να την κάνουμε συγκεκριμένη. Σιόν προσωπική μου, στο ταμείο μου, στην παρουσία του Θεού. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, για να είναι φανερά η προκοπή σου σε όλους τους ανθρώπους. Σιόν μου στη μελέτη και στο ταμείο μου, προσωπική Σιόν. Προχωράμε λίγο περισσότερο. Σιόν οικογενειακή. Το σπίτι σου είναι Σιόν. Κατοικείται ο οίκος σου, αποτρέμοντες εις το Λόγο του Θεού. Είναι αγώνας να φωνάξω τη γυναίκα μου, τον άντρα σου, αδελφή, τα παιδιά μου, τα παιδιά σου, και να μεριμνούμε στο να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού, για να κάνει ο Θεός, για να δημιουργήσει ο Θεός στο σπίτι μου Σιόν δική Του. Το σπίτι μου Σιόν δική Του. Η εκκλησία αυτή η μικρή είναι Σιόν. Μπορεί να γίνει. Ο Θεός θέλει να την κάνει. Εμείς θέλουμε. Από μας εξαρτάται. Από μας εξαρτάται να πάρουμε αυτή την ευλογημένη απόφαση. Να ομολογήσουμε, αλλά και να εξητήσουμε από το Θεό: Κύριε, κάνε την προσωπική μου ζωή, την οικογενειακή μου ζωή, την εκκλησιαστική μου ζωή να είναι στη δική σου τη Σιόν, που αυτή η Σιόν να είναι δική μου. Κάνε μας, Χριστέ μου, να είμαστε τρέμοντες στο Λόγο σου, και το κόστος δεν το λογαριάζουμε, γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχει σημασία. Να θυλάζει η οικογένειά σου εκ των παρηγοριών της Ιών, και να εκθυλάζει η οικογένειά σου από την αυθονία της δόξης αυτού. Αδελφοί, μας προσκαλεί σε ένα νέο περπάτημα ο Θεός, σε μια τελείως διαφορετική και νέα ζωή, έξω από αυτά που ξέραμε, έξω από αυτά που είχαμε καταλάβει,
έξω από αυτά που ζήσαμε, που είναι ωραία και θαυμαστά, αλλά έχει ο Θεός ένα άλλο τρόπο ζωής. Και ξέρετε, η διαφορά είναι ο ίδιος ο Θεός. Μου δείξε μια εκκλησία πολύ όμορφη. Θα έλεγα, τη σύλλεψα. Και ξαφνικά αυτή την εκκλησία τη μετατρέπει, καθώς φως υπερβαίνων της λαμπρότητα του ηλίου κάλυψε, ώστε δεν έβλεπες πια πρόσωπα, αλλά μόνο τη δόξα του Θεού. Μόνο την παρουσία του Θεού. Όμορφη ήταν η πρώτη εκκλησία, τη ζήλεψα. Αλλά μπροστά στην δεύτερη εκκλησία της, πως την έφτιαξε ο Θεός, γονάτισα και είπα, Κύριε, μόνο Εσύ μπορείς να το κάνεις, μόνο Εσύ μπορείς να μας δείξεις, μόνο Εσύ μπορείς να δοξάσεις. Υπερθαύμαστο γεγονός. Κατάλαβα τι σημαίνει φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου. Ένα φως που δεν τυφλώνει, αλλά ένα φως που σε ταπεινώνει. Ένα φως που δεν υπάρχει, αλλά ένα φως που είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός. Όχι η παρουσία του Θεού που είναι ανθρωπίνος και ανοήτως λαλό, ο ίδιος ο Θεός. Εκεί χάνονται πια πρόσωπα, ιδιότητες, χαρακτηριστικά, λεπτομέρειες καλές, λεπτομέρειες κακές, λεπτομέρειες πολύ ωραίες. Χάνονται, εξαφανίζονται μπροστά στο φως που υπερβαίνει τη λαμπρότητα του ηλίου. Και εκεί μέσα, αν κανένας, και κανέναν δεν έβλεπα και κανένας δεν φαινότανε, εκεί μέσα ήταν όλοι οι τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Έτοιμοι για τη δόξα του Παντοδυνάμου, που μόνο ο Παντοδύναμος Θεός, ο ίδιος ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, μπορεί να πλημμυρίσει και να δημιουργήσει τέτοια εκκλησία, τέτοια οικογένεια, τέτοιο δούλο και τέτοια δούλη, που δεν θα φαίνεται πια κανένας άνθρωπος. Και να θέλεις να διακρίνεις δεν θα μπορείς, γιατί η δόξα του Θεού είναι εκοφαντικά σιωπηρή, σιωπηλή, ένδοξη, που το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι όχι μόνο να γονατίσεις, αλλά να πέσεις μπρούμουτα δοξάζοντας εκείνον που είναι ο παντοδύναμος και κατεβάζει το φως το απρόσιτον ανάμεσα σε ελεηνούς άθλιους και άχρηστους ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι και κάτι, αλλά είναι λιγότερο του μηδενός. Γι' αυτό, αδερφοί, η δόξα ανήκει μόνο σε Αυτόν. Η αληθινή δόξα, η δόξα του ουρανού, που δεν μπορούν να σταθούν άγγελοι στην παρουσία του Θεού. Αρχάγγελοι κρύβουν τα μάτια τους, κρύβονται. Και έρχεται και επισκέπτεται ανθρώπους άθλιους και ουτιδανούς. Μόνο και μόνο επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Αμήν.